Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλά μου αγαπημένα φιλαράκια, καλή, καλή εβδομάδα. Ξέρω ότι τώρα είσαστε περισσότεροι στο σπίτι και δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να αράζετε, γιατί λες ότι είχε έρθει το Πάσχα. Ξέρω για εσάς εκεί που τώρα είσαστε στην τρίτη λυκείου, θέλω να σας στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Είναι, πώς θα το πω τώρα, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να τα διαβάσετε, να κάνετε όλη την επανάληψη από την αρχή. Αισθάνεσαι λίγο περίεργα που τα ακούσα αυτά, έτσι. Σε πιάνει ένα άγχος. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Όχι αρκετά χρόνια. Όπως καταλάβατε, φυσικά δεν είμαι μόνη μου. Έχω στην παρέα μου τον Γιώργο. Γιώργος Γιώρης, περισσότεροι από εσάς τον ξέρετε. Αλλά είναι εδώ στην παρέα μου για να το γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Είναι εδώ στην παρέα μου φυσικά για να μας πει ακόμη περισσότερα πράγματα, γιατί έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα τα οποία θα τα δούμε. Θα μας τα πει όμως όλα. Μοιράζεται μεταξύ Άρτας και Αθήνας. 15 και 15 παίζει μπάλα. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και καλή εβδομάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι. Καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα. Και καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα. Τελειώνει τώρα η Σαρακοστή. Αυτό είναι νηστεία. Λέω ότι τελειώνει αυτή τη στιγμή. Πιστεύεις? Όχι. Γιατί πριν από λίγο λέγαμε για ένα πολύ ωραίο σουβλατζίδικο. Καλά, παιδιά, φανταστικό σουβλατζίδικο. Πώς καταλάβατε, η συζήτηση μας είχε επικεντρωθεί μόνο στη μουσική. Καμία σουβλάκια. Μόνο στη μουσική και στα σουβλάκια. Λοιπόν, εδώ είναι στην παρέα μου ο Γιώργος για να μου πει για όλα αυτά τα καινούργια που έχει ετοιμάσει. Φυσικά, τον γνωρίσαμε μέσα από το Voice, το τέταρτο Voice, δεύτερο στο Sky. Ήταν ο νικητής του The Voice με την ομάδα του Κωστή Μαραβέγια. Τα ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς. Και να σας πω και κάτι, δεν θα ήθελα να επικεντρωθώ και τόσο πολύ σε αυτό πλέον. Γιατί, εντάξει, καλό είναι να αναφέρουμε και να μην ξεχνάμε που ξεκινήσαμε, αλλά από εκεί και πέρα σημασία έχει ότι βάζουμε μπροστά για νέα πράγματα. Το άλλο κομμάτι της μουσικής από εδώ και πέρα. Το άλλο κομμάτι της μουσικής από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κάτσε να θέλω να ξεκινήσω από τα τώρα και μετά θα σε πάω από τα πριν. Okay. Θα σε πάω στα πριν. Okay. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τώρα, γιατί θα φύγουμε και μετά να δούμε και το, να δούμε και το τραγούδι. Πειρασμός. Είσαι παιδί μου, πειρασμός. Ναι. Βλάσης Κονάτος, Αλέξια. Βλάσης Αλέξια. Πω. Και έχεις κάνει μια διασκευή αυτού του κομματιού. Κάναμε, ναι, μια διασκευή σε πιο upbeat tempo. Mm-hmm. Σε μια πιο ρετρό έκδοση του κομματιού. Μπήκε η ηλεκτρονική μουσική μέσα, μπήκε το στοιχείο του swing μέσα, μπήκε η Μυρτώ Ναού μέσα. Είναι το στοιχείο σου αυτό, λίγο το swing, το δεκαετία, έτσι. Νομίζω πως τα εκεί κινούμε, πως το πιο πρόσχαρο κομμάτι, το τσαχπίνικο, το εφευρετικό, το χαρούμενο, το... Εκεί είμαστε. Δεκαετία 60-50. Σ' αρέσει αυτό το δεκαετία 60. Ο ρομαντισμός της εποχής. Αυτό, σ' αρέσει ο ρομαντισμός αυτής της εποχής. Και γενικά, γράφεις μουσική. Γράφω μουσική. Και μουσική στίχους... Γράφω και μουσική στίχους, μελοποιώ κάποια μίνι ποίηματα, αν θέλεις, εκείνη τη εποχή τώρα τελευταία, και προσπαθώ να βρω παλιά, ξεχασμένα κομμάτια κάπου στον ντουλάπι του χρόνου, από τη δεκαετία του 30 και του 40, τα οποία θέλω να φέρω στα μέτρα της εποχής. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν σου ζητούσα να σκεφτείς ένα από εκείνη την εποχή, μπορείς να βρεις να μου πεις ένα. Ναι. Για πες. Το κομμάτι λέγεται «Εγώ αγαπώ τη Λιάνα», το λέω γιατί το δουλεύω τώρα. Ναι. Είναι του Γιώργου Οικονομίδη. Μάλιστα. Και πρωτοακούστηκε στην ταινία «Χαρούμενο ξεκίνημα» του Δημήτρη Χόρν, 1937, 1900 εκεί. Άκου τώρα να δεις. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, το ξέρω αυτό το τραγούδι, by the way. Για κάποιο λόγο το έχω μέσα στα αυτιά μου. Ναι. Εσείς, κυρία μου, γνωστή και τελικά. Μπράβο. Okay. Αυτό. Εντάξει, το έχω σωστά το άκουσμα στα αυτιά μου. Άρα είσαι, ρε παιδί μου, είσαι και πολύ. Είσαι ρομαντικό παιδί. Καρκίνο, άλλωστε. Για εσά που ενδιαφέρεται, δηλαδή. Με οροσκόπο λέω, να τα λέμε και αυτά. Υπάρχει και μια αλαζονία μέσα. Τι καλά δεν τα είπαμε. Μια αλαζονία και μια υπερηφάνεια και ένα. Εντάξει, όχι, για να πρέπει να ανοίξουμε όλα μας τα χαρτιά, καταλαβαίνεις. Μουσικά, οκ, εντάξει, το έχεις. Τα ζώδια είναι το θέμα πάντα. Λοιπόν, και τώρα κάνατε αυτή τη διασκευή με την εταιρεία σου κιόλας, ναι, με την Minos EMI. Έχει βγει αυτό προς τα έξω. Ωραία, έχει κυκλοφορήσει και είναι όντως, παιδιά, πάρα πολύ ωραία διασκευή, έχω να πω εγώ. Που το άκουσα. Θα φύγουμε μόλις, συνεχίσουμε λίγο και πούμε μερικά πράγματα παραπάνω και θα το ακούσετε. Απλά δυναμώστε, πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή θέλεις να παίρνεις από το χρονοτούλαπο, ναι, να το ανοίγεις και να κάνεις τις διασκευές αυτές. Χωρίς να προσπαθώ να αντιγράψω πράγματα, απλά κλέβω ιδέες. Αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Επειδή μουσικά στο μυαλό μου υπάρχει ένα brainstorm. Από διάφορα είδη μουσικής. Οπότε, αφού αποφασίσαμε να κινηθούμε προς τα εκεί, γιατί μου αρέσει αυτό το πράγμα, προσπαθώ να βρω ακούσματα εκείνης της εποχής.
Η σχέση σου με τη μουσική ποια είναι? Δηλαδή, εμείς σε ξέρουμε, σε ξέρουμε σαν τον Γιώργο που το γνωρίσαμε μέσα από το Voice κλπ. Από εκεί και πέρα όμως, και έχεις κάνει τώρα και την, κάνατε και τη διασκευή αυτή με το «Είσαι παιδί μου, πειρασμός, σεισμός», «Αι-αι-αι-αι». Από εκεί και πέρα όμως, εσένα ποια είναι η σχέση σου με τη μουσική? Δηλαδή, αν σε πιάσω από πριν, γιατί είσαι και μικρός, είσαι και 20 χρόνων, 24. 24, τα μάτια κρύβε. Λοιπόν, είσαι και 24. Και καλά. Είσαι και 24. Αν σε πιάσω λοιπόν από πριν ναι. πας στο Voice και θυμάσαι τον εαυτό σου, ποια ήταν η σχέση σου με τη μουσική? Δηλαδή, ήσουν όλων των ακουσμάτων, ας πούμε, ή και πιο παλιά? Πρώτα ακούσματα, Disney. Α, δικό μου παιδί! Ναι, άρα μιλάμε για musical, για πιο θεατρικά πράγματα. Ναι! Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική και το τραγούδι καθ' αυτού σε πολύ νεαρή ηλικία. Ξεκίνησα χοροδιακά. Στα 6 μου χρόνια, 7. Έκανα για μια δεκαετία χοροδίες, mini festival, live και πάει λέγοντας. Ξεκίνησα πιάνο στα 8, σταμάτησα στα 14 γιατί ερωτεύτηκα την κιθάρα και το metal. Έτσι όπως το πω, νόμιζα σταμάτησα 14 γιατί ερωτεύτηκα μέσα στην εταιρεία μου, νόμιζα. Στα 14 ερωτεύτηκα και σταμάτησα τη μουσική. Και ξεκίνησες κιθάρα, Πώς ήταν αυτή η μετάβαση από πιάνο κιθάρα? Νομίζω είναι εφηβεία. Είναι οι τεστοστερόνες οι οποίες ανεβαίνουν πάνω και σου λένε τώρα θες να ακούσεις κάτι πιο άγριο. Ναι, κατάλαβα τι λες. Οπότε μπαίνουμε στο χώρο του ροκ. Ναι. Α! Φωνή, κιθάρα και πρώτες μπάντες. Άρα έχεις μπει και έχεις περάσει και από το χώρο του ροκ. Δηλαδή. Ροκ, του metal, του black, του thrash. Όντως τώρα. Ναι. Ναι, κάτι εξοχήν μεταλλάσσει μέχρι τα 18 μου. Και τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, ίσως ορίμασε το αυτί μου, οι συχνότητες που δέχεται πλέον το αυτί μου. Ναι, εντάξει, γιατί δεν μπορείς να δέχεσαι για πολύ και τις συχνότητες αυτές τις πολύ ψηλές. Οπότε ναι. Ψάχτηκαμε και παραπέρα. Πάντα υπήρχε αγάπη για το ελληνικό ρεμπέτικο. Αυτό ισοδυναμεί με την πλέον ρεμπέτικη swing μορφή που φέραμε το Μανώλη Χιώτη. Ισχύει. Άρα είμαστε στην εποχή και μου αρέσει αυτή η εποχή. Είσαι 30-40. Η άλλη μορφή της Ελλάδας μουσικά το 30-40 ήταν τα πιο ελαφρά άσματα του Ατίκ, του Γιώργου Οικονομίδη, του Αγαπώ τη Λιάνα, κομμάτια που έπαιζαν σε ελληνικές ταινίες. Big band jazz, τέτοιο ύφος. Ουσιαστικά δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στο κεφάλι σου έχεις ένα συνοθήλευμα. Ναι, λίγο το musical με το οποίο μεγάλωσες και το οποίο όμως το παίρνεις και λίγο από Ελλάδα, ελληνικό στοιχείο που τότε ήταν κατεξοχήν τα musical που ανεβαίναν τα έργα και όλα αυτά. Προσπαθείς να το φέρεις και στους ήχους του τώρα. Και όλο αυτό είναι αυτό που βγαίνει τώρα επί της ουσίας. Και ελπίζουμε να πάει καλά, γιατί είναι ένα συνοθήλευμα πολλών πραγμάτων και ξέρεις, όταν μπλέκονται πολλά πράγματα μαζί, δεν ξέρεις πού θα καταλήξει αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι μέχρι στιγμής, ποιο είναι το feeling σου και το αίσθημά σου από τότε που τελείωσε το παιχνίδι και έχεις ξεκινήσει και μόνο σου τραβάς το δρόμο σου, φυσικά πάντα με τη στήριξη της εταιρείας σου, αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και έχεις από πίσω σου τώρα, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε στηρίζουν πολύ. Ναι. Πώς είναι το συναίσθημά σου τώρα? Είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι έκανα τόσα χρόνια. Ναι. Εγώ μέχρι τα 22 μου, 23 μου, ασχολήθηκα καθαρά με το να τελειώσω και να ασχοληθώ με το επάγγελμα του μηχανικού. Βγαίνοντας λοιπόν με το παιχνίδι, σου ανοίχθηκαν νέοι δρόμοι. Και νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες. Ξεκινάς λοιπόν να κάνεις κάτι δικό σου. Από εκεί που είχαμε ένα 7-8 ύπνου τη μέρα, δεν υπάρχει ούτε αυτό γιατί πρέπει να γράψουμε πλέον. Έχουμε μουσική. Η μουσική αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της ζωής μου. Κράτησε το μου λίγο αυτό, γιατί θέλω να πάμε σε ένα γρήγορο break για να επιστρέψω, για να μου το πεις, δεν θέλω να σε διακόψω και να το αναλύσουμε όλο. Λοιπόν, πάμε σε break, πάμε στο τραγούδι βασικά, να το δείτε, να μας στείλετε και το δικό σας το feedback, το θέλουμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος τουλάχιστον που παρακολουθεί τη δική μου κουμπή και να μην του αρέσει αυτό. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ πέρα για να μου πει και τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε. Κάτι από Αβάνα, όχι. Κάτι από «Είσαι παιδί μου, πειρασμός, σεισμός». Αι. Αυτό. Αυτό που είδατε υπάρχει και στα αγγλικό. Ίδιο είναι. Όλο ίδιο. Αλλά υπάρχει και στα αγγλικά. Και θέλω να μου πεις κιόλας και όλο το τίμα από πίσω που υπάρχει, έτσι. Μουσική παραγωγή Μαριέτα Φαφούτη. Βίντεο κλιπ παραγωγή αδερφή της Κλέρη Φαφούτη. Πλήρως οικογενειακή υπόθεση. Και η μεγάλη Μυρδό Ναούμ. Να αλληλεπιδρούμε και να αλλάζουμε τρέλες μέσα στο κομμάτι. Λίγο που σε άκουσα να σιγοτραγουδάω στο αγγλικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
Ευχαριστώ. Και οι στίχοι δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Οι στίχοι στο αγγλικό είναι καθαρά μαριέτα. Mm-hmm. Προέκυψε από δική μου χαζή ιδέα. Ναι, αυτό που άκουσα στο Humming, το ψιλοτραγουδάω. Ναι. Αυτό έκανα, άλλαξα τον πρώτο στίχο με ελεύθερη μετάφραση στα αγγλικά. Αχα. Και όταν το άκουσε η Μαριέτα, λέει: ωραίο αυτό, θα το κάνουμε. Και το κάνατε και στα αγγλικά. Και το κάνουμε στα αγγλικά. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και πολύ έξυπνη ιδέα και δύο βίντεο κλιπ κιόλας. Ναι. Οπότε για τις ανάγκες του καθενός. Καλύπτει και τα δύο. Ό,τι θέλει ο καθένας. Αν είσαστε περισσότερο του αγγλικού ρεπερτορίου και στον πάρτι του ελληνικού, μπορείτε να το δείτε και στα αγγλικά. Είχα πιάσει τώρα, είχαμε πιάσει τη μουσική ουσιαστικά ναι. Και με το τι δουλεύεις τώρα, με τι ασχολείσαι τώρα. Okay. Οπότε το αφήνω πάνω σου. Ωραία. Αυτό που με ενδιαφέρει τον τελευταίο καιρό ήταν να γίνει σύσταση της μπάντας mm-hmm. και του προγράμματος για να ξεκινήσουμε τα live. Να παρουσιάσουμε στον κόσμο τα κομμάτια μουσικής που εγώ έχω στο κεφάλι μου, γιατί mm-hmm. το live θα είναι σε κομμάτια. Θα είναι αναδρομές σε διάφορες εποχές, με κοινή γραμμή όμως 50, 60, 40 εκεί. Θα μπούμε σε μονοπάτια ρεμπέτικα, θα πούμε σε πιο ελαφρά, θα πούμε και ξένα. Αρκετά ξένα. Κομμάτια. Mm-hmm. Αυτής της δεκαετίας πάλι. Αυτής της δεκαετίας Αμερική. Oh. Οπότε εκεί πας πιο jazz. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είσαι και στο jazz δηλαδή. Ναι. Δηλαδή ναι. Μου κάνεις... Αυτό που λέγαμε πριν ότι όταν περνάς από τη φάση του metal και έχεις πει ότι εντάξει το έκανα κι αυτό, mm-hmm. πας να ακούσεις κάτι άλλο. Περνάς από τα blues. Okay, ωραία τα blues. Τελειώνω και τα blues κάποια στιγμή. Και πας μετά στη jazz. Εκεί θέλει χρόνια όμως. Δηλαδή εγώ έμαθα το Frank Sinatra. Okay. Το παρουσιάσαμε στο Voice. Mm-hmm. Μετά μπαίνουν Έλα Φιτζέραλντ μέσα. Μπαίνουν κάτι Louis Armstrong μέσα, κάτι παράξενα. Τα οποία, Τσετ Μπέκερ, σε βγάζουν τελείως από την νοοτροπία που έχεις ακούσει. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλά. Πάρα χαοτική. Πολλά, είναι χαοτική ακριβώς. Και πιστεύω ότι είναι μια ιδιαίτερη μουσική. Ναι. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να ακούσει έστω και ένα τζαζ κομμάτι από, όλα, ναι, από όλη την γκάμα του τζαζ που να μην πει ότι ένα από όλα αυτά να του αρέσει. Δεν υπάρχει ναι. περίπτωση. Αλλά έχει άπειρα μονοπάτια μέσα. Είναι τεράστια η γκάμα τη jazz σε όλα τη τα μήκη και πλάτη. Σε φοβίζει λίγο αυτό που πας να το φέρεις στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Το πάρα κομμάτι. Πολύ γιατί θέλει πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση mm-hmm. του τι θα δώσεις στον κόσμο, στο ακροατήριο. Δεν μπορώ εγώ αύριο το πρωί να φέρω modal jazz στην Ελλάδα και να περιμένω ότι ο κόσμος θα το δεχθεί. Mm-hmm. Οπότε πάω να φέρω σε μια πιο εκλαϊκευμένη μορφή. Γι' αυτό με. Τη jazz σε πιο εκλαγκευμένη μορφή με ελληνικό στίχο. Αυτό, άμεση μετάφραση αυτού, είναι ελληνικές ασπρόμαυρες ταινίες 1940. Το κάναμε τότε και η μουσική ανακυκλώνεται. Σίγουρα, σίγουρα, συμφωνώ. Εντάξει, αυτό που σίγουρα έχει περάσει πάρα πολύ και ξέρουμε πολύ το θέλει ο κόσμος είναι το swing, ας πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Και το κάνεις και με πολύ Gypsy, καλό ακριβώς. Gypsy, jazz, όλο το retro swing είναι, για μένα είναι new era, είναι νέα εποχή για την Ελλάδα. Είναι. Ξεπετάγονται μπάντες και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το να ακούς τη μουσική που σου αρέσει συνέχεια να ανανεώνεται και να παίζεται με καινούργιο τρόπο είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν σου ζητήσω να κλείσεις τα μάτια σου τώρα και να σκεφτείς ναι. τι θα ήθελες μέσα στον επόμενο χρόνο. Δεν σε πάω πάρα πολύ μακριά, στα επόμενα 10 σου λέω μέσα στον επόμενο χρόνο. 2019. Mm. Να έχω βγάλει δικά μου κομμάτια mm-hmm. και να έχω κλείσει τα live μου και τις συναυλίες μου, γιατί αυτό θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή. Είσαι πιο πολύ των live εμφανίσεων. Ναι. Αυτό το έκανες στο παρελθόν. Live δηλαδή, ναι, ας πούμε, ξέρω εγώ στην Άρτα σε ένα, ή whatever, στην Πάτρα, δεν ξέρω okay. πού ήσουν. Σε μικρά μαγαζάκια, ξέρω εγώ. Να από την Πάτρα και μετά ναι. Ξεκίνησα να κάνω κάποιες εμφανίσεις. Κάποιες εμφανίσεις. Έπαιζα σεζόν σε μικρά μαγαζιά τύπου Πουάτ. Για μένα αυτό είναι από τα πιο ωραία. Ναι. Που έχω περάσει και εγώ από το χώρο της μουσικής. Θέλω να πω ότι το feedback που παίρνεις από τον κόσμο όταν είσαι σε ένα μικρό μαγαζί είναι φανταστικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Και τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου ευχηθώ παρόλα αυτά να κάνεις αυτό που έχεις στο κεφάλι σου και να το κάνεις πραγματικότητα όλο. Που είμαι σίγουρη ότι θα γίνει και ότι θα πας πάρα πολύ μπροστά. Ξέρω ότι ετοιμάζεις και άλλα πράγματα. Ναι. Μπαίνεις στο στούντιο συνέχεια από μπαίνουμε ό,τι έχω καταλάβει. Μπαίνουμε στο στούντιο συνέχεια για να γράψουμε. Τα δικά μου κομμάτια για αρχή. Αχα. Να τα βάλουμε στην αποθήκη mm-hmm. και σιγά σιγά, αφού περνάει ο καιρός και προωθούμε ένα-ένα τα κομμάτια σωστά, γίνονται συναυλίες για την πρόθεση του κάθε κομματιού, θα εμφανίζονται και άλλα πράγματα στην πορεία. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα είσαι στη φάση αυτή που τα βάζεις σε αποθήκη. Τα βάζω σε αποθήκη γιατί πρέπει να. Είμαι νέος καλλιτέχνης. Ναι. Ωραία. Δεν είχα τίποτα, δεν είχα εμφανιστεί πουθενά mm-hmm. Πριν το Voice. Mm. Οπότε βγαίνοντας από τη διαδικασία του Voice. Τώρα πρέπει να παρουσιάζω τον εαυτό μου πάνω σε ένα live. Ναι. Πόσες διασκευές θα παίξεις σε ένα live. Δηλαδή, αν πούμε ότι έχει 30 με 35 κομμάτια ένα δίωρο. Ναι.
δεν πρέπει τουλάχιστον 5 να είναι δικά σου. Δηλαδή, αυτό δεν είσαι σαν καλλιτέχνης. Σίγουρα, σίγουρα. Άρα, φτιάχνω αυτή τη στιγμή αρσενάλι, αν θέλεις, για να το παρουσιάσω στα επικείμενα live. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχεις μπει για τα καλά στο... Προσπαθώ. Έχεις μπει για τα καλά στο χώρο αυτό, στον επαγγελματικό χώρο. Και επειδή είσαι όμως ένας νέος καλλιτέχνης, και έχεις διαγράψει μια πολύ πολύ μικρή πορεία μέχρι στιγμής. Ναι. Δηλαδή, έτσι που βγήκε το πρώτο, που βγήκε το πρώτο κομμάτι, έχει βγει το βίντεο κλιπ, το έχεις κάνει και σε δύο εκτελέσεις και όλες. Μικρά κομματάκια και σωστά, ναι. Ναι, μικρά βήματα και σωστά, και έχεις κάνει και τις δύο εκτελέσεις. Υπάρχουν παιδιά που σε βλέπουν τώρα. Ναι. Παιδιά που λέγαμε ότι τελειώνει το σχολείο καλή ώρα, έτσι. Γιατί είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνεις μόνο αυτό, κάνεις και άλλα πράγματα. Έτσι, δουλεύεις και σαν πολιτικός μηχανικός. Έχω σπουδάσει στην Πάτρα, έχω τελειώσει πολιτικός μηχανικός, ΤΑΦ ΕΠΣΙΛΟΝ. Ασκώ το επάγγελμα της οικογένειάς μου. Τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς μου ασχολούνται ή με την ιατρική ή πολιτική μηχανική. Οπότε δεν υπήρχαν πολλές επιλογές μέχρι τα 18-19. Οπότε ασχολούμουν με αυτό καθαρά μέχρι τη μέρα που τελείωσε το παιχνίδι, το Voice. Μάλιστα. Τώρα έχεις σπάσει τον εαυτό σε 1000 κομμάτια. Τώρα έχω σπάσει τον εαυτό μου σε 2-3 κομμάτια. 2-3. Πάει καλά προς το παρόν. Γιατί, γιατί υπάρχει ενέργεια λόγω του Δήμου 24. Ναι, εντάξει, θα υπάρχει και γιατί νομίζω ότι αντλείς και ενέργεια πολύ από τη μουσική, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Γιατί παιδιά που τον βάλεις και όπου στέφθηκε και όπου βρεθεί, τραγουδάει. Θα κάτσει λίγο, θα σιγοτραγουδήσει, θα σιγοψιθυρίσει. Μετά θα πάει λίγο, θα ξανασιγοτραγουδήσει, ξανασιγοψιθυρίσει. Ό,τι και να παίζει όμως από πίσω, δεν πάει να παίζει Αβάνα. Χάρι Στάιλς, Χάρι Στάιλς. Είσαι παιδί μου πειρασμός. Όλα. Ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, το ρουφάει σε δευτερόλεπτα και το σιγοτραγουδάς. Το κάνεις λίγο αυτό. Είναι πολύ ωραία μουσική. Είναι πολύ ωραία μουσική. Ισχύει αυτό. Και επειδή λοιπόν είσαι αυτός ο νέος καλλιτέχνης και επειδή υπάρχουν παιδιά που σε βλέπουν αυτή τη στιγμή εκεί έξω, τι συμβουλή θα έδινες σε αυτά τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, αλλά ενδεχομένως να διστάζουν, ενδεχομένως να μην ξέρουν τι τους περιμένει. Θέλω να αν μπορούσα να πω μια φράση, είναι εξής, ότι ό,τι και να κάνεις, προσπάθησε να το κάνεις καλά. Η μουσική δεν είναι κάτι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Δεν είναι κάτι το οποίο λες θα πάω να το κάνω αύριο και θα πετύχει, θα γίνω τραγουδιστής. Ωραία. Είμαι υπέρ του να σπουδάζει ο άνθρωπος. Του να παίρνει γνώσεις, του να ανοίγει το κεφάλι του, να δέχεται συνέχεια νέα ερεθίσματα και νέες γνώσεις. Οπότε θα έλεγα πρώτα να τελειώσουν οι σπουδές σε οτιδήποτε κάνεις, ακόμα και αν είναι μουσική αυτό, και μετά να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο, όταν πλέον θα έχεις οριμάσει το τι θέλεις να κάνεις μέσα σου. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν οριμάζει στα 18 σου. Να τα λέμε και αυτά. Σας άκουσα από πάνω. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να του κάνω μία ερώτηση και θα απαντήσει μετά από το break. Και είναι η εξής. Ναι. Επειδή είναι το στυλ σου τέτοιο. Ναι. Σε musical θα έπαιζες. Μην μου απαντήσεις. Δώστε μας λίγο χρόνο να πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Τι θυμάσαι την ερώτηση. Ναι. Ναι. Θα έπαιζε λοιπόν σε musical. Θα έπαιζα σε musical. Θα έπαιζε σε musical. Είναι από τους αγαπημένους μου τρόπους έκφρασης της μουσικής. Μέσα από μια θεατρική παράσταση. Δηλαδή, όμως λένε ότι έρχεται το Lion King στην Ελλάδα. Θα έπαιζε. Ναι. Το Μουφάζα αύριο το πρωί. Το Μουφάζα. Αύριο το πρωί. Όχι, το Μουφάζα. Μα πεθαίνει γρήγορα. Εντάξει. Είναι ωραία η φωνή. Δεν θυμάμαι ποιο ηθοποιό ήταν. Και ντροπή μου, δεν το θυμάμαι. Κάτσε, δεν θυμάμαι και εγώ ποιος ηθοποιός ήταν. Καλά, το ίδιο που έκανε τον Darth Vader. Έχεις δίκιο. Ναι. Είχα δει πολύ πρόσφατα το cast του Lion King. Ποιοι ηθοποιοί κάνανε ποιους. Και είχα πάθει, νομίζω ότι ήταν και ο Will Smith σε κάποιους από αυτούς. Ήταν. Είχα πάθει κεφαλικό. Έπαιζε τον Τιμόν, ο Will Smith. Μπράβο. Το Ζάζου που τον έκανε ένας... Ζάζου, ναι. Ο Mr. Bean. Mr. Bean έκανε το Ζάζου. Ναι. Δεν το θυμόμουν αυτό. Ναι, το ξέρετε. Ή τέλος πάντων σε κάποια αυτά είναι Mr. Bean, τρομπά να μην ήταν και στο Ζάζο, αλλά το θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πολύ πρόσφατα το έβλεπα. Άρα θα το έκανες και αυτό, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι παιδιά βγαίνουν και όλο και περισσότερα musical. Τώρα ας πούμε είναι το Cats και είναι και το Grease που είχε γίνει το τώρα. Το Grease, Jesus Christ Superstar με τον Ισαία Ματιάμπα. Το Jesus Christ Superstar. Ναι. Έχει ανθίσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι θα σου τέριαζε κιόλας. Δηλαδή είναι στο στυλ σου. Και επειδή και εκείνη η δεκαετία ήταν και μια δεκαετία που με σουρανούσε το musical, νομίζω ότι θα σου τρίζει πάρα πολύ. Εποχή Femme Fatale, έχεις δίκιο. Που πας να τη φέρεις για τα καλά. Ελπίζω, προσπαθώ. Πας να την περάσεις προσπαθώ, είναι πολύ όμορφη εποχή, πραγματικά. Είναι. Ο ρομαντισμός εκείνης της εποχής είναι που με εξητάρει πιο πολύ. Ναι. Το ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο κοινικά και τόσο ομά.
Τόσο κοινικά και τόσο ομά. Ναι, ναι, συμφωνώ. Εκείνη την εποχή όμως δεν είχαν social media, αλλά εσύ έχεις social media. Ναι, εγώ έχω social media. Έχω social media και Instagram, έχουμε και Facebook, έχουμε και Twitter. Έχουμε όλα με την κοινή υπογραφή Τζις Γιώρης. Τζις Γιώρης. Και ουσιαστικά από εκεί ανακοινώνω τα πάντα, έτσι. Από εκεί ανακοινώνω τα live μου, από εκεί ανακοινώνω το που βρίσκομαι, τι κάνω και από εκεί μπορούν να με βρουν. Μπράβο, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί πλέον τις περισσότερες ανακοινώσεις σχεδόν σε όλους τους καλλιτέχνες γίνονται μέσα από τα social media τους ή μέσα από την εταιρεία τους. Γίνονται από εκεί. Οπότε, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Γιώργο, θα είναι είτε μέσα. Τζις Γιώρης στο Facebook. Τζις Γιώρης στο Facebook. Ή στο προσωπικό, μετά στην προσωπική σελίδα. Συγγνώμη, στην. Instagram. Όχι στο Instagram, στην εταιρική σελίδα. Α, στην εταιρική σελίδα. Στο Facebook που είναι Γιώργος Γιώρης στα ελληνικά, που είναι το fanpage μου και η σελίδα όπως φτιάχτηκε από την εταιρεία. Τώρα πες fanpage. Ναι. Με τους fans τι σχέση έχεις? Όσοι μου στέλνουν, προσπαθώ να απαντάω πάντα στα μηνύματα. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο να σου έρχεται ένα μήνυμα το οποίο σου λέει συγχαρητήρια για αυτό που έκανες. Γενικά όλη η ενέργεια που λαμβάνεις και τα vibes από τον κόσμο είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ ωραίο να ξυπνάς το πρωί και να διαβάζεις μήνυμα το οποίο σου λέει ότι ξέρεις τι, συγχαρητήρια για τη φωνή σου και γι' αυτό. Από εκεί που δεν το έχεις ποτέ στη ζωή σου. Σου φτιάξε τη μέρα. Και στην Άρτα πώς είναι τα πράγματα τώρα? Είναι πολύ όμορφο. Μετά από την, μετά από την επιστροφή σου, γιατί είσαι και αρκετό καιρό εδώ. Είμαστε σε. Η Άρτα είναι μια μικρή πόλη, 30.000 κατοίκων. Ο περισσότερος κόσμος είναι γνωστός στην Άρτα. Με ήξεραν από πιτσιρικά, από παιδί. Εδώ στην Αθήνα, ρε παιδιά, γνωρίζεσαι. Λες, είσαι φίλος αυτού που μένει από εκεί και τελικά βλέπεις ότι είναι και ένα μικροχωριό και η Αθήνα. Οπότε πόσο μάλλον στην Άρτα. Οπότε χαρήκαμε πάρα πολύ όταν ένα παιδί από την Άρτα κέρδισε το Voice Ελλάδος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Άρτα για όλη τη στήριξη μέσα στο παιχνίδι, γιατί υπήρξε αρκετή. Αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, τη δουλειά μου κάνω με τις παρέες μου, είμαι. Απλά πλέον υπάρχει και η κουβέντα στο τραπέζι. Α, ναι, ο Γιώργος έχει νικήσει στο Voice. Είναι αυτό. Σε λίγο καιρό θα αρχίσει να φθήνει αυτό το έχει κερδίσει το Voice και θα υπάρχει ο Γιώργος που έχει βγάλει πλέον το τάδε κομμάτι. Γιατί έτσι γίνεται. Ναι. Οπότε είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι καλό να μην ξεχνάμε που ξεκινήσαμε. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξέρετε εσείς εκεί έξω και τα λέμε πάρα πολύ συχνά, ότι για να κάνεις κάτι και για να προχωρήσεις κάπου πρέπει να έχεις και ένα υπόβαθρο. Ναι. Και εγώ δεν φιλοξενώ τυχαία άνθρωπους που έχουν και ένα υπόβαθρο, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Μουσικό υπόβαθρο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ωστόσο, να ξαναπούμε άλλη μια φορά, έτσι, γιατί πρέπει να φύγουμε κιόλας. Να σε αποδεσμεύσω και εσένα, γιατί έχεις να κάνεις και άλλες δουλειές, προφανώς. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ημέρα εδώ. Παρ' όλα αυτά, όμως, να πούμε ξανά ότι ο πειρασμός σε μια επανεκτέλεση και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Desire. Μπείτε στον πειρασμό να δείτε και το desire, γιατί εμένα μου έχεις πάρα πολύ ωραία στα αυτιά μου. Μπράβο. Είδατε το σιγοτραγουδάκι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Κολλάει το κεφάλι μου. Κολλάει και εμένα πάρα πολύ. Μπείτε στον πειρασμό να δείτε και την αγγλική εκτέλεση. Όλα τα νέα του Γιώργου θα ανακοινώνονται μέσα από τα social media του Τζις Γιώρης, είπαμε, ή Γιώργος Γιώρης που είναι το επίσημο site στο Facebook. Εκεί πέρα, εγώ θα σου ευχηθώ καλή τύχη. Πολύ. Να ξέρεις, είμαι γουρλού. Γενικά. Χαίρομαι. Παρ' όλα αυτά όμως, θα περιμένω και στα επόμενα. Ωραία. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο και πότε θα βγει το επόμενο, γιατί έχεις την αποθήκη τραγουδιών τώρα που μου είπες πριν από λίγο, που τα βάζεις όλα εκεί πέρα στην αποθήκη. Ελπίζω να βγουν γρήγορα από την αποθήκη και να επιλεχθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Φιλάσσομαι. Και οπουδήποτε άλλο και ό,τι θέλεις, ξέρεις ότι πολύ καλά, ότι η πόρτα είναι εδώ ανοιχτή. Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Και σε περιμένουμε ξανά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε φυσικά αύριο στις 4 ώρα το απόγευμα, όπως κάνουμε καθημερινά. Εσείς θέλω να μπείτε να κάνετε follow social media εδώ, Instagram στο Γιώργο, να δείτε ό,τι νέο τρέχει, με φυσικά το ρομαντισμό της εποχής εκείνης. Γιατί τον κρατάει κιόλας, το βλέπετε. Είναι και ένα γλυκέτο το παιδί. Μικρό παιδί, 24 χρονών. Το 94. Το 94 και δεν. Άκου χρονολογία. Άκου χρονολογία. Γεννιώθησαν παιδιά και το 94. Ακούς. Αμάν. Αμάν. Τέλος πάντων, λοιπόν. Σας θέλω ένα τεράστιο φιλί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Σήμερα πέρασα υπέροχα. Μισό λεπτό και κάτι ακόμα να πω. Την επόμενη φορά θα ήθελα να έρθει μια κιθάρα εδώ πέρα τουλάχιστον να τραγουδήσουμε και κομμάτια εκείνη τη εποχή. Done. Πάει. Done. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε. Φιλιά.